400 βαθμούς έχει εδώ μέσα. Είναι 3 Ιουλίου. Δεν έχω κανένα νέο ουσιαστικό για την άδεια κυκλοφορίας. Κάτι είπαμε γενικά για την επόμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ κάθομαι σε καρφιά αναμένα αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να κάνω τα προγράμματά μου. Το αμάξι πρέπει να το πάρω και να πάω καμιά εβδομάδα να το ζήσω και να δω ό,τι προβλήματα έχει και τα λοιπά, να γράψω τις διορθώσεις και τις μετατροπές και τέτοια πράγματα. Και δεν βγαίνουν οι χρόνοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνω τώρα είναι να φτιάξω το γονατοδιακόπτη που μέσω του οποίου θα ελέγχω τη βρύση του νηπτήρα στην κουζίνα. Και έβαλα μια ανακοίνωση σε μια ομάδα στην οποία συμμετέχω στο Facebook και τους λέω, ρε παιδιά, το και το έχω αυτό το θέμα, ας πούμε, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, όπως έχετε ιδέα, όπως υπάρχει τίποτα έτοιμο δηλαδή και το ξέρει κανένας για να με ενημερώσει. Εν πάση περιπτώσει, είπανε τις ιδέες τους οι άνθρωποι και ένας από αυτούς είπε, γιατί δεν κάνεις όλο το πορτάκι διακόπτη. Λοιπόν, όλο το πορτάκι διακόπτης δεν γίνεται. Δεν γίνεται τουλάχιστον έτσι όπως το έχω φτιάξει εγώ τώρα και δεν θέλω να μπω σε τόσο μεγάλη αλλαγή εκεί πέρα. Το πορτάκι έχει βάρος και χρειάζεται να έχει μηχανική αντοχή. Δεν είναι απλή ιστορία τα πορτάκια σε ένα όχημα που όλα κουνιούνται και υπόκεινται σε κραδασμούς, ας πούμε, έντονους και τέτοια πράγματα. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορεί να πας να βάλεις διακοπτάκια για να δουλεύει αυτό το πράγμα στο όριο. Εν πάση περιπτώσει, το ψάξα, δεν μπόρεσα, δεν είχα κάποια ιδέα για να το κάνω, αλλά τι ιδέα είχα. Να φτιάξω μια επιφάνεια η οποία θα έχει πάνω τις διακοπτάκια και μια άλλη επιφάνεια η οποία θα εξαρτάται από αυτήν στη στήριξη. Θα κάθεται μπροστά και θα δουλεύουν τα διακοπτάκια ανάλογα με το που θα ακουμπήσει στο γόνατο. Λοιπόν, αυτό είναι η βάση με τα μικροδιακοπτάκια. Είναι ελατηριωτά, πολύ ευαίσθητα. Γίνανε αυτές οι εσοχές. Έπιασα τα διακοπτάκια με λίγη θερμοκόλληση για να πάρουν θέση και μετά κάρφωσα σε μια τρύπα που ήδη έχουν. Έβαλα και αυτά από πίσω, ενίσχυσα την περιοχή αυτή γιατί καθώς είναι τέρμα πίσω τα διακοπτάκια, δεν είχε ψωμί για να μπει καλά το καρφί. Στην αρχή βίδα ήθελα να βάλω, αλλά δεν βρήκα τόσο λεπτές βίδες και τόσο μακριές, οπότε έβαλα καρφί. Δεν βγαίνει δύσκολα αν χρειαστεί να τα αντικαταστήσω, αλλά η πιθανότητα να χρειαστεί να τα αντικαταστήσω είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτά τα διακοπτάκια λοιπόν θα μπουν παράλληλα. Οπότε όποιο και να πλύσει, θα δώσει εντολή στο τηλεχειριστήριο, το οποίο τηλεχειριστήριο η πλακέτα του είναι αυτή. Αυτή εδώ είναι. Στη μέση μπαίνει η μπαταρία του. Και θα τη βάλω τώρα κάπου εδώ πίσω, την πλακετίτσα. Θα πάνε όλα αυτά τα διακοπτάκια που είπα μαζί στο πρώτο κανάλι και θα είναι έτοιμο. Κανονικά θα πρέπει να δουλέψει μια χαρά. Και μάλιστα τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσα να κάνω μια εγκοπή εδώ, μια εσοχή, για να πάει να μπει μέσα η πλακέτα και έτσι να πάρει θέση και η μπαταρία, ή μπορώ να βιδώσω. Είναι πιο απλό είναι αυτό. Να τη δώσω τη βάση από το τηλεχειριστήριο
και μέσα τώρα εδώ να βιδώσω και την πλακέτα. Και έτσι δημιουργείται αμέσως και η βάση για την μπαταρία. Αυτό θα κάνω. Ωραία. Απλά πράγματα. Α, τώρα πώς θα στηριχτεί αυτό εδώ πάνω. Η πρώτη ιδέα που είχα ήταν να μπουν ελαττήρια, να βιδωθεί, να ανοίξω τρύπες, τέσσερις τρύπες ας πούμε, σε αυτό. Αυτό να βιδωθεί εδώ πάνω, αλλά ανάμεσα στην βίδα θα χρησιμοποιήσω τώρα ένα τεράστιο ελαττήριο για να καταλάβετε ανάμεσα στη βίδα να μπει ελαττήριο και ναι θα σφίξει, θα γίνει αυτό το πράγμα στην ουσία, αλλά μετά από εδώ, από ένα σημείο και μετά, έχει περιθώριο να μπει μέσα αυτό για να πατήσει τους διακόπτες. Η αρχική ιδέα ήταν αυτή. Μετά, όμως, παρατηρώντας τα λαμάκια, σκέφτηκα ότι μπορούν να γίνουν γαντζάκια και από εδώ πίσω να μπει, να μπει με το συρραπτικό ένα μηχαλάκι, να μπει δηλαδή εδώ, σκέψω ότι αυτό το πράγμα τώρα είναι καρφωμένο εδώ πάνω και κολλημένο με λόγο. Θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, η ιδέα είναι να έρθει και να μπει αυτό εδώ. Έτσι. Οπότε θα έχει τέσσερα τέτοια διχαλάκια εδώ πάνω και θα έρθει και θα κρεμαστεί. Οπότε και θα στέκεται και θα είναι τελείως ελεύθερο για να δουλέψει. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει καλά. Θα δούμε. Πάντως σίγουρα υπάρχει λύση με τις βίδες και τα ελαττήρια από πίσω. Έχω και ελαττήρια. Όπου αυτό είναι 100% λειτουργικό. Αλλά αυτό είναι πρόκληση τώρα. Αν γίνει έτσι όπως το φαντάζομαι, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Και από μπροστά δεν θα αφήνεται τίποτα. Θα είναι πεντακάθαρο. Θα το φερνικώσω αυτό κιόλας και στην άσπρη επιφάνεια θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ ευαίσθητο, να μην χρειάζεται να βάλω δύναμη με το γόνατο για να λειτουργήσει. Και δεν θα προεξέχει, γιατί όλο αυτό θα είναι μέσα, θα κοπεί το πορτάκι και όλο αυτό θα χωνέψει μέσα στο πορτάκι. Οπότε θα είναι, γι' αυτό και βάλα λεπτό ξύλο. Το πορτάκι είναι 15. 15 κότρο πλακέ, οπότε αυτό έρχεται τζέτ εκεί μέσα, δεν θα έχει τίποτα ούτε από μπροστά ούτε από πίσω, ή από πίσω μπορεί να βγαίνει ελάχιστα έξω, δεν έχει τίποτα, από πίσω είναι το καλαθάκι των σκουπιδιών, δεν μας πειράζει. Θα είναι υπέροχο, αν δουλέψει. Πίσω δεν φαίνεται τίποτα, γιατί έβαλα αυτή τη σκληρή επιφάνεια και εδώ πάνω κάθωσα, οπότε
αυτό είναι μέταλλο, δεν αφήνει το συρραπτικό να περάσει το ξύλο, το σταματάει, οπότε δεν το πληγώνει κιόλας από κάτω. Μπήκε, αλλά είναι πολύ εύκολο να βγει κιόλας. Αυτό τώρα κρέμεται. Κρέμεται πάνω στα διακοπτάκια. Αλλά εκεί που θα είμαστε, εκεί που θα είναι τοποθετημένο, λίγο να σκουτιχτεί προς τα πάνω, θα βγει. Οπότε δεν λειτουργεί καλά. Θα έπρεπε το λαμάκι να είναι πολύ πιο ψηλό από την εξωτερική πλευρά. Δηλαδή αυτό εδώ θα έπρεπε να φτάνει μέχρι πάνω. Για να έχει περιθώριο να κουνιέται αυτό το πράγμα, αν φάει καμιά δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, να κουνιέται χωρίς όμως να βγει. Τώρα με τόσο λίγο γύρισμα δεν μπορεί να σταθεί. Οπότε πέτυχε μεν, αλλά πέτυχε. Και εδώ δεν είναι εύκολο να μπει, γιατί έχω κάνει λάθος, έχω βάλει το συρραπτικό σε όχι τόσο καλό σημείο. Αλλά εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο να μπει, είναι εύκολο να μπει. Τώρα αυτό με κάποιο τρόπο θα πρέπει να σταθεροποιηθεί εδώ. Μία λύση είναι να μπουν όρια. Δηλαδή αυτό ναι με να κρέμεται εδώ, αλλά αν έχει κάτι εδώ πάνω που το εμποδίζει, ή μάλλον κάτω πες, που το εμποδίζει να, αυτό να πάει προς τα πάνω, τότε δεν θα βγει. Αυτό δηλαδή τώρα, αν βιδωθεί εδώ, δεν μπορεί να πάει επάνω και μπορεί να κουνηθεί μέσα έξω και δεν μπορεί να πάει επάνω. Θα μπορεί να βγει ένα πιχάκι δηλαδή, ένα πιχάκι περιμετρικά και το κρατάει 100% στη θέση. Αυτή είναι μία ιδέα. Η άλλη ιδέα είναι να μπουν βίδες. Δηλαδή αφού θα μπουν βίδες, που θα μπουν βίδες θα μου πεις εδώ πέρα, γιατί να μην μπουν κατευθείαν εδώ, εδώ επάνω. Οπότε να το κρατάει στη θέση. Δεν θα το αφήνει να πάει πουθενά μετά. Άμα μπουν 4 βιδάκια. Και μάλιστα τα βιδάκια αυτά με τα βιδάκια αυτά θα μπορώ να το ρυθμίσω να μην βγαίνει τόσο έξω. Δηλαδή, να σφίξω λίγο ώστε να πάει στο όριο ο διακόπτης. Και ναι μεν αυτό θα μπορεί να συνεχίσει προς τα μέσα, αλλά δεν θα μπορεί να συνεχίσει προς τα έξω. Έχει ένα χιλιοστό περίπου διαδρομή. Έτσι θα γίνει λίγο πιο λεπτό. Όχι ότι με ενοχλεί, αλλά επειδή θα κρατάει σε ένταση το ελαττήριο, θα στέκεται καλύτερα στη θέση του αυτό. Λοιπόν, θέλω ωραίες βίδες. Θέλω ωραίες βίδες, θα βάλω 4 ωραίες βίδες εδώ.
Yes. Καλά θυμόμουν. Κοίταξε βίδα τώρα. Καταπληκτική. Τεράστιο πλεονέκτημα ότι δεν έχει πάσο, γιατί εδώ θα το αφήνει να κινείται ελεύθερα το κινούμενο μέρος και όλο το υπόλοιπο θα είναι μέσα στο ξύλο. Ίσως χρειαστεί να κοπεί και λίγο από πίσω, γιατί αυτή είναι αρκετά μακριά, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Ωραία δεν είναι? Λοιπόν, τελευταίος έλεγχος. Τα διακοπτάκια είναι όλα παράλληλα. Έγινε η κόλληση εδώ πέρα πάνω στον μπουτόν με πάρα πολύ προσοχή για να μην ξεκολλήσει κανένα layer και χρηστέψω το διαχειριστήριο. Και τώρα δοκιμή. Δουλεύει. Ωραία. Οπότε όποιο και να πατηθεί θα στείλει σήμα για να ανοίξει η βρύση. Δουλεύει για την ώρα. Θα δούμε για πόσο καιρό θα δουλεύει όμως. Επίσης, επειδή θα έχει πάρα πολλά ερεθίσματα, πιστεύω ότι η μπαταρία θα κρατάει πολύ λίγο. Θα δούμε. Okay. Αλλά τι δεν μου αρέσει τώρα. Δεν μου αρέσει ότι όλο αυτό θα είναι εκτεθειμένο από την πίσω πλευρά της πόρτας. Αυτό δεν μου αρέσει. Thank you.
Δεν είναι για τέτοια δουλειά αυτό. Λοιπόν, μια λύση είναι αυτή. Ανοίγουμε. Αυτή όμως έχει μια κατανάλωση, ας πούμε, από τη στιγμή που θα ανοίξω μέχρι τη στιγμή που θα πλύνω και μετά από τη στιγμή που θα πλύνω μέχρι τη στιγμή που θα ξανακλείσω, που ίσως μπορεί να αποφευθεί. Οπότε μπήκε αυτός ο διακόπτης εδώ. Και τώρα μπορώ να έχω ανοιχτή τη βρύση στο σημείο που θέλω, στη ροή δηλαδή που με ικανοποιεί, και να πλένω χωρίς να μεσολαβεί αυτός ο χρόνος.